Είχαμε τα δικά μας τα ειδόνια που κάθε φορά προσπαθούν να μας τρελάνουν. Ήρθε και το άλλο τα ειδονάκι από την Περιστερά σήμερα, ο Ευθύμης. Και τι να πω, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Και αυτές τις μέρες είναι πολύ πονεμένη η καρδουλό μου. Πάρα πολύ. Χθες το απόγευμα, στις 4 η ώρα, βρέθηκα στη δεύτερη κηδεία που με κάλεσαν από τα παιδάκια που τόσο άδικα, χάθηκαν στα Τέμπη. Και ήταν ένα κοριτσάκι που δεν είχε πατήσει ακόμα τα 20 της χρόνια. Αγκάλιασα τη μάνα και δεν είχα τίποτα να της πω. Παρά μόνον με έκανε μια αγκαλιά, 1, 2, 3 λεπτά. Θα ήθελα να το ξαναπώ. Δεν πρέπει να κυριαρχήσει από τον πόνο αυτό να μην μας βγει ούτε φόβος, ούτε απελπισία, ούτε μαύρη καταχνιά. Αυτό θα είναι διπλή και τριπλή επιτυχία του διαβόλου. Αυτό θέλει αυτήν τη στιγμή. Αυτήν τη στιγμή πρέπει να μας βγει προσευχή, αγάπη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά. Είχαμε, μωρέ, λίγο χαθεί αυτόν τον καιρό. Ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, είχαμε κλειστεί στα σπίτικά μας και σαν να μην υπήρχε συνάνθρωπος και διπλανός μας. Όλα ήταν εμείς, η δική μου, η κοντινή μου, η οικογένειά μου. Και ο καθένας πάλευε τη μοναξιά του. Αυτό λοιπόν το μαζί είναι το ζητούμενο από εδώ και πέρα. Το δεύτερον, τι είναι το ζητούμενο από εδώ και πέρα? Να κάνουμε αγώνα. Αγώνα αγάπης, αγώνα προσευχής, αλλά και αγώνα δικαίωσης. Όχι, 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 δεν θα συγχωρεθούμε από κανέναν Θεό, δεν καταλάβουμε αυτές τις μέρες. Πρέπει να καταλάβουμε. Και όχι να καταλάβουμε εμείς, πρέπει να καταλάβουν και αυτοί που έφτεξαν. Και δεν είναι ένας μόνον καημένος, ταλέπορος που τον έβαλαν εκεί. Γιατί εγώ θα ρωτήσω και αυτόν τον καημένο με την προσόντα που μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά, τον έβαλαν εκεί. Ότι ήταν δικός μας, κάποιου νου ήταν δικός τους. Πρέπει να μιλήσουμε δυνατά. Όπως μιλήσαμε στην πορεία την μεγάλη, στην Εγνατία και στην Αριστοτέλους, αλλά αυτή η φωνή να μην σταματήσει. Φτάνει. Έχουμε δώσει πολύ αίμα. Άδικο. Αίμα πρέπει να δίνεις μόνο για τα ιερά και τα όσια. Ποτέ για τη βλακεία του ενός και του άλλου.
Εγώ φώναξα δυνατά και τότε που έφυγε εκείνο το παλικάρι ο Άλκης. Θυμάστε, βγήκα, δεν κρύφτηκα. Και ας ήταν στο δικό μου το χώρο η αδικία, από την ας πούμε δικιά μου ομάδα, φώναξα και είπα δυνατά, παιδιά, εδώ κάτι κάναμε πολύ λάθος, είναι έγκλημα το λάθος, να χάνονται έστω και ένα παιδί. Και εδώ τώρα δεν χάθηκε ένα παιδί. Χάθηκαν πολλά παιδιά μαζί. Γι' αυτό λοιπόν στο μυαλό, στην καρδιά, στην προσευχή και στην προσοχή θα είμαστε υπόλογοι στην ιστορία αν δεν καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε και να πούμε όχι ρε Κύριε, τώρα δεν θα με ξανακοροϊδέψεις. Δεν θα με ξανακοροϊδέψεις, διότι τώρα με πόνεσες. Με πόνεσες άδικα, με πόνεσες βαριά, με πόνεσες έτσι που δεν μπορώ να πω ότι δε φταίς. Και εκεί ας κάτσει ο καθένας με την ψυχή του, με την καρδιά του, με την ιστορία του. Όλοι έχουμε τη δικιά μας ιστορία. Και να πούμε δυνατά, ποτέ ξανά, ποτέ ξανά. Σκεφτόμουν και έλεγα και άκρη δεν βρήκα μέσα μου. Τι να σκέφτεται άραγε αυτή η μάνα και αυτός ο πατέρας και εκείνη η μάνα και ο άλλος πατέρας και ο παράλλος πατέρας και η παράλλη μάνα. Και λύγιζαν τα πόδια μου. Και λύγιζαν τα πόδια μου. Μου ήρθαν κι άλλοι αυτές τις μέρες. Πάτερ, μέσα ήταν ο ανιψός μου. Τι να πω στο σόι. Δεν είχα τι να τους πω. Πάτερ, μέσα θα ήταν ο γιος μου. Και την τελευταία στιγμή δεν μπήκε. Γι' αυτό λοιπόν, αυτή είναι η πνευματική ζωή. Να ξέρουμε πώς θα βοηθήσουμε το Θεό και την κοινωνία να βρει το δρόμο της. Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται να ξοδεύουμε τόσα λεφτά και να είναι σαν να είναι το καζάνι αυτό, το κουβάς αυτός χωρίς πάτο. Εγώ δεν το δέχομαι. Τα λεφτά καθόλου δεν με νοιάζουν σαν άτομο. Έχω ένα ζευγάρι παπούτσια που τα έχω 5 χρόνια τα ίδια. Δεν αγόρασα δεύτερο ζευγάρι. Και πήγε μια παρέα να μ' αγοράσει δεύτερο ζευγάρι και είπα δεν θέλω. Μια χαρά είναι αυτά τα παπούτσια. Και εσύ είναι παλιά. Τα λεφτά λοιπόν δεν με νοιάζουν για να μιλάω για τα λεφτά. Σαν πατρίδα όμως, σαν κοινωνία, σαν έθνος, σαν έργα που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να μας νοιάζουνε. Δεν τους χαρίζουμε τίποτα από εδώ και πέρα. Εντάξει, σας παρακαλώ. Όχι, δεν θίγω κανενός, τα πιστεύω. Ό,τι θέλετε πιστέψτε. Αλλά λίγο εδώ και λίγο εδώ. Και μετά κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Και ένα θα πω για τέλος, γιατί αν πούμε μόνο μαύρα, πάλι του διαβόλου το χατήρι κάνουμε. Για σκεφτείτε τέτοιες στιγμές, να μην είχαμε καθόλου την ελπίδα της Αναστάσεως και του Παραδείσου. Να μην υπήρχε ελπίδα Αναστάσεως. Να μην υπήρχε ελπίδα ότι κάπου πάμε. Δεν μας τρώει το σκοτάδι, δεν μας καταπίνει ο Άδης όπως αιώνες πίστευαν οι αρχαίοι πριν από τον Χριστό. Αλλά μας έχει φτιάξει ένα σπίτι ο Θεός
που είναι το σπίτι του, που είναι εκεί που είναι και αυτός, που είναι ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός του και το Άγιο Πνεύμα, που είναι η μάνα του, η Παναγιά, που είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Άγιοι Ανάργυροι, οι γυναίκες Άγιοι, που είναι οι Άγιοι όλοι οι παλιοί και οι καινούργοι Άγιοι. Αλλά δεν είναι μόνον αυτούς που λέμε Αγίους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 1000, 2000. Όχι, είναι και όλες οι ψυχές των ανθρώπων που έφυγαν και κάτι είχαν στη χούφτα τους καλό να δείξουν στον άγγελο και να τους πει «Πέρνα παιδάκι μου από εδώ, έλα από εδώ». Αυτός είναι ο δρόμος να πάμε μαζί μέχρι το Θεό. Μη σε φάει και σε πάρει ο έξω από εδώ ο διαβολάκος. Και εκεί, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν το μέρος, είναι όλα φως, είναι όλα χαρά, είναι όλα ομορφιά. Ένθα όπου, ακούστε, δεν το λέω εγώ, το λένε τα βιβλία που τα έγραψαν αγιασμένοι άνθρωποι, το λέει η Εκκλησία. Ένθα ουκέστη, δεν υπάρχει πόνος, θλίψη και στεναγμός. Έτσι δεν είναι, βρε Ολγάκι μου γλυκό, που κι εσύ έχασες ένα παιδάκι. Πόσο ήταν ο Χριστάκος τότε? 18. Και πέτυχε, πώς με έφερε ο Θεούλης, εκείνες τις ώρες, εκείνες τις στιγμές, εκείνη τη μέρα, για χαζό λόγο με έφερε στην Περιστέρα. Και επειδή καθυστέρησε ο λόγος και άργησα πολύ να φύγω, και εγώ δεν καταλάβαινα ότι ο Θεός μου τίμαζε να έρθω στο σπίτι σας, που πόναγε, που χάθηκε ένα παιδί. Και εσύ και η Ανούλα και κάποιοι που χάσανε παιδιά, που χάσανε αδέρφια, που χάσαμε γονείς, που χάσαμε, φύγανε. Όλοι αυτοί σήμερα είναι εκεί μαζεμένοι. Όλοι αυτοί εκεί σήμερα γιορτάζουν. Και μείναμε εμείς εδώ. Να έχουμε τον πόνο μας παρηγοριά και την ελπίδα ζωή μας. Αυτά λοιπόν, να πούμε σε όλους αυτούς, και αξίζει αυτές τις μέρες, αξίζει να γονατίζουμε στην Παναγιά. Και να σας πω κάτι, να σταματήσουμε να κάνουμε αυτές τις μερούλες προσευχή για μας και να κάνουμε προσευχή για αυτές τις μάνες, για αυτούς τους πατεράδες, για αυτά τα αδέρφια, για αυτούς τους συγγενείς που έχασαν τους δικούς τους και για τις ψυχές αυτών που έφυγαν στον ουρανό. Νομίζω ότι αυτή η ελπίδα, αυτή η παρηγοριά, αυτά τα λόγια συμπυκνώνονται στην Ανάσταση του Χριστού μας. Πόσες φορές μου το έχει πει και η Άννα και η Όλγα, θέλω να πάω εκεί και όταν πάω εκεί να βρω ξανά το βασιλάκι μου η μία, το Χριστάκι μου η άλλη, τον άλλο το βασίλη που κίδεψα προχθές από το ατύχημα, την Μαρία Θεώνη χτες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά για να μην νομίζετε ότι και ο παπάς δεν πόνεσε καμιά στιγμή στη ζωή του, 3 αδέρφια έχω εκεί πάνω και έναν ανιψιό, 4. Και τους γονείς μας και 4, 8. Και τους παππούδες, 12. Παρεούλα μεγάλη κάναμε εκεί.
Έτσι είναι. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ τον Παπα Βασίλη, τι καλός παππούλης, που ήρθε από την επανομή να με δει και τον αγκάλεψα απόψε να κάνει αυτός την ακολουθία. Να είστε καλά. Η Παναγιά να είναι μαζί μας αυτές τις μέρες. Τι θέλω όμως. Την άλλη Κυριακή που θα είμαστε εδώ, πρέπει να κανονίσουμε για λουλούδια. Είναι του Σταυρού. Οι κήποι έχουνε, το παζαρούδι έχει. Ωραία, θα κανονίσουμε για λουλούδια και να κανονίσετε σιγά σιγά κάποιοι να αναλαμβάνετε κάθε Παρασκευή ένα λάξ, να κάνουμε την εικόνα της Παναγίας που είναι η Παναγιά του Κύκου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βέβαια, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τον Πατέρα Χρήστο, με τον οποίο είμαστε παλαιοί γνώριμοι. Είναι και πνευματικός μου πατέρας, η αλήθεια είναι, εδώ και λίγο καιρό. Και τη μόνη διαφορά που έχουμε είναι ότι αυτός είναι Παουξής, ενώ εγώ είμαι Αριανός. Σε αυτό δεν συμφωνούμε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, για την αγάπη σας. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Εγώ είμαι εφημέριος στη Κύμης Θεοτόκου της Επανομής εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια. Και μου δόθηκε ευκαιρία σήμερα να σας δω, να δω τα αγαπητά σας πρόσωπα και να συμπροσευχηθούμε στην Παναγία. Η Παναγία να σκέπει και να φυτάτει όλους μας. Κάτω την Αγία σκέπει. Ευχαριστώ πολύ, Πατέρα, για την φιλοξενία. Οι ψάλτες σας είναι υπέροχοι.